Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δώστε μου μισό λεπτάκι να φτιάξω τα χαρτιά μου. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γύρω στις 14 σελίδες είναι μόνο. Και επειδή είχα μαντέψει ότι πριν θα είχαμε διάφορα για νούμερα και τυπολογίες, είπα να σας τραβήξω λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον. Διάβαζα λοιπόν τις προάλλες, έγραφε ένας φίλος για τους 4 καβαλάριδες του ίντερνετ, δηλαδή την Amazon, τη Facebook, την Google και την Apple, και τα τεράστια κτίρια που ετοιμάζουν σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, κάτι φοβερά αρχιτεκτονήματα, που στην πραγματικότητα θα είναι κάτι σαν μικρές πόλεις, που μέσα εκεί θα γεννιέται, θα φτιάχνεται η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς τα επόμενα χρόνια. Να υποθέσω ότι δεν έχει πιστέψει κανείς σε αυτή την αίθουσα ότι τα πάντα έχουν τελειώσει στο iPhone και στο iPad, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μπροστά μας μια τεράστια αγορά και λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Μια μικρή λεπτομέρεια όμως. Οι τρεις από αυτές τις 4 εταιρείες δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Και η τέταρτη δεν υπήρχε πριν από 40 χρόνια. Και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Από όλες αυτές, μόνο η μία πρακτικά, δηλαδή η Amazon, φτιάχτηκε με το σκεπτικό της αμυγούς εμπορικής επιχείρησης. Ακόμα και η Apple ξεκίνησε τη δημιουργία της για να καλύψει μια ανάγκη. Αυτή ενός προσωπικού υπολογιστή για αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν να δουλεύουν στα γραφεία τους. Φυσικά στο μέλλον έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα όλοι, αρκετά για να φτιάξουν κτίρια ακόμα καλύτερα και από τράπεζες ή από μεγάλες εφοπλιστικές εταιρείες. Θα το ξαναθυμίσω όμως, γιατί είναι σημαντικό και στη συνέχεια της παρουσίασης. Δεν επινοήθηκαν για να βγάζουν λεφτά. Δείξτε μου τα λεφτά, δείξτε μου την αγορά. Μόνο που ο Ron Tidwell, στη συγκεκριμένη ταινία, την οποία πιστεύω ότι έχετε δει οι περισσότεροι, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο για να βγάλει λεφτά. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο γιατί γούσταρε να παίζει ποδόσφαιρο. Και η περίφημη τηλεφωνική συνομιλία είναι μια κόντρα. Εσύ λες ότι μπορείς να βγάλεις λεφτά από μένα. Εγώ ξέρω να παίξω ποδόσφαιρο. Δείξε μου πώς μπορείς να βγάλεις λεφτά από μένα. Και το ξαναλέω. Εγώ ξέρω να κάνω κάτι. Ξέρω να παίζω ποδόσφαιρο. Σήμερα θεωρούμε το ίντερνετ το Ελντοράντο. Σήμερα, πριν από 20 λεπτά ήταν το ίντερνετ και σήμερα είναι τα social media. Και μόλις τελειώσει αυτή η ομιλία, ποιο θα είναι το Ελντοράντο? Ποιο θα είναι αυτό που θα μας σώσει όλους? Τα apps? Μάλλον όχι. Γιατί ακόμα και τα apps είναι χτεσινή υπόθεση. Και εμείς ψάχνουμε την αυριανή υπόθεση. Γι' αυτό κάνουμε συνέδρια όπως αυτό, γι' αυτό κάνουμε ημερίδες για startups, γι' αυτό κάνουμε TED, γι' αυτό κάνουμε brainstorming. Γιατί ψάχνουμε την επόμενη μέρα. Ψάχνουμε τα λεφτά, για την ακρίβεια, την επόμενη μέρα. Πού είναι τα λεφτά? Για μένα η απάντηση είναι απλή. Είναι εκεί που ήταν πάντα. Στην αγάπη για να κάνεις κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο. Είτε αυτός είναι ένας καινούριος υπολογιστής, είτε ένα καινούριο βιβλιοπωλείο, είτε είναι μια καινούρια μηχανή αναζήτησης. Πρώτα βρίσκεις μια ανάγκη, δουλεύεις σαν μαύρος 3, 4, 5, 6 χρόνια για να καλύψεις την ανάγκη αυτή και μετά τη δίνεις στον κόσμο. Και αν είσαι ειλικρινής, ο κόσμος την αποδέχεται. Αφήσω λίγο το θεωρητικό πλαίσιο, έτσι, τη μεγάλη εικόνα, για να γυρίσω στα δικά μας social media. Φυσικά, την τελευταία πενταετία όλοι μιλάμε για social media. Όλοι μιλάμε για social media γιατί όλοι μιλάνε για social media. Γιατί κάθε 6 μήνες θα βγει ένα καινούριο social medium που θα καλύψει κάποια ανάγκη που δεν είχε καλύψει κάποιο άλλο ή που θα έρθει να κολλήσει συμπληρωματικά σε κάποιο άλλο για να βελτιώσει την εμπειρία συνολικά του χρήστη. Οι πελάτες μας ζητάνε social media. Και εμείς είτε τους δίνουμε είτε τους δείχνουμε τον τρόπο για να τα πάρουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι αυτό που κάνουμε σήμερα στα social media δεν ονομάζεται κάλυψη καμίας ανάγκης. Αυτό που κάνουμε σήμερα στα social media ονομάζεται spam. Και μάλιστα spam του κερατά. Από αυτό που αν το κάναμε πριν από 20 περίπου χρόνια στα Usenet groups, θα μας είχαν πάρει με τις πέτρες και θα μας κυνήγαγαν ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω ότι όλοι θα αρχίσουμε να λέμε σε λίγο για το content που είναι ο βασιλιάς. Κάθεσα να θυμηθώ μερικές ακόμα ατάκες, ότι η προσοχή είναι το καινούριο νόμισμα, ότι τα brands θα γίνουν publishers. Okay. Φαντάζομαι ότι θα τα ακούσουμε σε πολλές ομιλίες όλα αυτά. Μετά θα χαιρετηθούμε, θα αγκαλιαστούμε μεταξύ μας και εν συνεχεία τι? Θα καβαλήσουμε στο Facebook ή στο Twitter και θα αρχίσουμε 25 posts απανωτά μέσα στη μέρα, χωρίς σειρμό, χωρίς context, προσπαθώντας να πείσουμε μάλλον και τον εαυτό μας ότι τα brands έχουν γίνει publishers και ότι αυτό είναι content. Τι θέλω να πω? Ότι αυτά, φίλες και φίλοι, που χειροκροτούμε ως ατάκες σε πάρα πολλά συνέδρια, τελικά δεν τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Γιατί publisher δεν σημαίνει να φλιαρώ επί παντός επιστητού. Και content δεν σημαίνει απλά βγαίνω και γράφω αρλούμπες χωρίς να έχει κανένα ερμό η δική μου σκέψη.
Η διαφορά, φίλες και φίλοι, του content και του spam είναι διαφορά περιεχομένου. Και αυτή η διαφορά προέρχεται από την ευφυΐα, από τη φαντασία και από την πραγματική γνώση του αντικειμένου. Και υποθέτω ότι θα αναρωτιέστε κι εσείς μαζί μου, πόσα ακόμα sites θα σηκώσουμε τα οποία θα δίνουν φθηνά εισιτήρια για τη Ρώμη και δεν θα έχουν ούτε μια κουβέντα για την ίδια τη Ρώμη. Πόσα Facebook pages θα σηκώσουμε τα οποία θα έχουν για αντικείμενο πουχού το γιαούρτι και θα θεωρούν ότι πρέπει να έχουν άποψη για τη μουσική. Και πόσα ακόμα projects θα υποστηρίξουμε με Twitter μέχρι να καταλάβουμε ότι Twitter χωρίς ευφυή hashtags και χωρίς σφιχτά tweets δεν είναι τίποτα περισσότερο από θόρυβος. Απλά προσθέτουμε θόρυβο. Γιατί προσθέτουμε θόρυβο αντί να δίνουμε σήμα? Φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι ο ένας λόγος είναι ότι δεν είμαστε έντιμοι ούτε απέναντι στον εαυτό μας, ούτε απέναντι στους πελάτες μας. Γιατί πάρα πολύ συχνά, ενώ ξέρουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να κάνουμε κάτι, επιλέγουμε κάποιον άλλο. Επιλέγουμε τον εύκολο τρόπο που θα δώσει value for money σε εμάς. Αν και τις περισσότερες φορές, αυτό που συμβαίνει είναι ότι φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια στον πελάτη για να μην χάσουμε το account. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι δεν μπορούν, φίλες και φίλοι, όλα τα brands να γίνουν publishers. Και ότι ακόμα και αν μπορούν, απαιτούνται τέτοιες αλλαγές και στα brands και σε εμάς, που τελικά καταλήγουμε στον ίδιο παρονομαστή. Δηλαδή, δεν μπορούν να γίνουν όλοι publishers. Ποιο είναι το μέλλον των social media? Αναγκαστικά πρέπει να κάνω και τον προφήτη λίγο, διότι μιλάω για social media, πρέπει να μιλήσω κάποια στιγμή για το μέλλον τους. Υποθέτω ότι για τα ίδια τα social media είναι να κεφαλαιοποιήσουν τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια των χρηστών τους. Πώς το κάνουν αυτό? Βελτιώνοντας καθημερινά τον ίδιο τους τον εαυτό, προσφέροντας καινούργιες υπηρεσίες στους χρήστες που είτε θα κάνουν κάτι χρηστικό για αυτούς, είτε θα τους κάνουν να νιώθουν πιο cool. Και φυσικά, όταν είσαι ένα CEO επίπεδου Μαρίσα Μάγερ, δεν υποτιμάς καθόλου το cool του χρήστη. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι τελικά ένα από τα σημεία που θα σε διαφοροποιήσει από τον ανταγωνιστή σου και θα τον κάνει να αγοράσει το δικό σου προϊόν αντί για το δικό του. Και αυτό το ξέρουν και οι χρήστες. Ξέρουν ότι τα brands είναι cool. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το θέλουν. Σου λέει, εγώ έχω πάρει κάτι cool. Δείξε μου πόσο cool είσαι και στο ίντερνετ. Μόνο που εμείς δεν σπάμε αντίστοιχα τόσο πολύ το κεφάλι μας όσο το έχει σπάσει ο πελάτης. Δεν καθόμαστε να βασανίσουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας και να δώσουμε κάτι cool που να δικαιώνει το δικό του cool μέσα στο ίντερνετ. Εμείς μπαίνουμε και απλά αρχίζουμε να φωνάζουμε. Να βγάζουμε κραυγές που πολύ συχνά θυμίζουν αυτά τα brutal force attack των προεκλογικών εκστρατιών της δεκαετίας του 80, που το μόνο που καταφέρνουμε να τεινάζουμε το attention span του χρήστη στον αέρα και το νευρικό του σύστημα μαζί. Και τότε ο χρήστης φυσικά μας αγνοεί. Και τότε εμείς αρχίζουμε να ψάχνουμε την επόμενη μέρα. Αρχίζουμε να ψάχνουμε τα λεφτά στις επόμενες κινήσεις. Στην πίτα, στον ουρανό. Μόνο που η πίτα, φίλες και φίλοι, δεν είναι σε κανένα ουρανό. Η πίτα είναι εδώ. Και δεν είναι όταν θα συνέλθουμε κάποια στιγμή από την κρίση. Είναι μέσα στην κρίση. Μπορεί την εποχή των Mad Men, το κλισέ «οι κρίσεις γεννούν προκλήσεις» να ήταν καλαμέλα στα χείλη των Μαγκετίαρς. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη αλήθεια. Οι Mad Men ήταν γίγαντες σε αυτό που έκαναν. Δεν τους έκανε γίγαντες το Hollywood. Τους έκανε γίγαντες η αγάπη τους, το πάθος τους, η δημιουργικότητά τους, η παλαβομάρα τους, αν θέλετε, να πάρουν κάτι από το σήμερα και να το πάνε στο αύριο. Να βελτιώσουν το σήμερα και να το κάνουν αύριο. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν πρόκειται να έχει καμία επιτυχία. Ούτε το Mad Men, ούτε η Google, ούτε οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Και θα το ξαναπώ, το μέλλον είναι εδώ, σε αυτά που βλέπουμε σήμερα και θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε και να δημιουργήσουμε κάτι για το αύριο. Ο Zuckerberg δεν ανακάλυψε τον τροχό, απλά τον έβαλε σε μια καλύτερη συσκευασία. Ο Page προφανώς δεν ανακάλυψε τις αναζητήσεις. Τις έκανε όμως όπως έπρεπε να είναι. Και προφανέστατα ο Bezos δεν ανακάλυψε τα βιβλιοπωλεία και ο Jobs τους υπολογιστές. Όλα αυτά υπήρχαν στην εποχή τους. Δεν υπήρχαν όμως με τον τρόπο που έπρεπε να υπάρχουν για να φτάσουν στο σημείο που έφτασαν σήμερα. Προσωπικά έχω κάθε πρωί κάποιες ιδέες. Και το μεσημέρι και το απόγευμα και την ώρα που οδηγάω. Και νομίζω ότι και οι περισσότεροι από εσάς συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε κάτι, βλέπετε ένα iPhone, βλέπετε κάποιον να περνάει στο δρόμο και σας έρχεται μια ιδέα για να το βελτιώσετε αυτό, για να το κάνετε αυτό. Θα το ξαναπώ γιατί το πιστεύω ακραβάντως. Σε αυτή ακριβώς τη δημιουργικότητα
βρίσκονται ιδέες. Και οι ιδέες δεν είναι μονοπόλιο κανενός. Και το λέω αυτό νιώθοντας την ευλογία ενός ανθρώπου να κάνει μια δουλειά, να είμαι δηλαδή σε μια εταιρεία και σε μια αγορά, που έχω την ευκαιρία σχεδόν καθημερινά να βλέπω ανθρώπους να υλοποιούν τέτοιες ιδέες. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Όποιος πραγματικά θέλει να του δείξω το μέλλον, ας έρθει να μου δείξει το παρόν. Γιατί στο παρόν είναι οι ιδέες και στο παρόν είναι τα λεφτά. Γιατί το παρόν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό που έχουμε και άρα αυτό που δεν έχουμε και αν το φτιάξουμε θα είναι cool. Και θα κλείσω εντελώς με ένα αγαπημένο μου κλισέ. Ότι αν έχεις λεμόνια και πιστεύεις ότι πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα, ψάχνεις να βρεις αν υπάρχει η ανάγκη και τη φτιάχνεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν κάθεσαι να κοιτάς τα λεμόνια και να εύχεσαι να έχεις βερμούτ και βότκα ή τζιν για να φτιάξεις μαρτίνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.